Παιδιά, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπερίζω τη γαλάζια ομάδα, καλησπερίζω την πράσινη ομάδα και ταυτόχρονα σας καλωσορίζω στην πρώτη μέρα της τρίτης μας εβδομάδας και σε μία ακόμη δοκιμασία Ηλίας. Πολύ σημαντικές αυτές οι δοκιμασίες. Νομίζω ότι οι γαλάζιοι το ξέρουν καλύτερα γιατί δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν καμία και αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλες μας οι αποχωρήσεις μέχρι στιγμής να είναι από την γαλάζια ομάδα. Μία ακόμη πολύ απαιτητική πίστα, τη βλέπετε, μεγάλη, δύναμη, ταχύτητα, ισορροπία, όλα πρέπει να λειτουργούν στο απόλυτο. Πριν πάμε όμως στα διαδικαστικά, να υπενθυμίσω την τελευταία λέξη που είπα στον Αχυρώνα για αυτή την εβδομάδα. Ποια ήταν? Ήταν η λέξη ζευγάρια. Γιατί τόνισα αυτή τη λέξη? Γιατί στη σημερινή δοκιμασία Ηλίας θα κληθείτε να αγωνιστείτε σε ζευγάρια. Έξι από τους γαλάζιους, έξι από τους πράσινους. Μία πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Στο τέλος της εβδομάδας, ένα ζευγάρι θα αποχωρήσει. Σκληρό. Σκληρό πολύ. Δεν το περίμενα, είναι αλήθεια, για διπλή αποχώρηση. Όταν άκουσα ότι θα υπάρξουν δύο μονομάχοι και δύο θα αποχωρήσουν, τρόμαξα πάρα πολύ. Παύλο. Καλησπέρα. Και καλή βραδιά. Πολύ καλό. Δεν το περιμέναμε, νομίζω, κανένας. Και πιστεύω θα δώσουν όλοι το καλύτερο τους σε αυτό. Πιστεύω ότι όλοι σκεφτήκαμε, επειδή έχουμε χάσει όλες τις ασυλίες, λέγαμε φεύγαμε ένας-ένας, τώρα λέμε θα φύγουμε 2-2. Μία χρήσιμη πληροφορία που θα σας βοηθήσει να σχηματίσετε τα ζευγάρια σας. Χρειαζόμαστε έναν άντρα και μία γυναίκα σε κάθε ζευγάρι. Έτσι θα γίνουν και οι μονομαχίες των Αχυρώνα. Άντρας, γυναίκα, σε ζευγάρι. Εκεί που λέγαμε ότι okay, είναι ένας, θα το πάμε έτσι λίγο σιγά σιγά που θα αποχωρήσει, μας λένε δύο. Και δεν ξέρω ποιο να πρώτο διαλέξουμε.